Στο πάνελ μας, καλησπέριζω τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρενάκη, υφυπουργό της Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Καλώς ήρθατε. Καλώς σας βρήκα, καλησπέρα. Σας ευχαριστώ που είστε εδώ. Και τον κύριο Χρήστο Σπίρτζη, πρώην Υπουργό Μεταφορών, μέλος Κεντρικής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ. Καλώς ήρθατε, καλησπέρα. Λοιπόν, μετέπει θα ξεκινήσουμε, δεν γίνεται αλλιώς. Έναν πρώτο απολογισμό, τι, μετράτε και ζημιές, κύριε Κυρενάκη? Δεν θυμάμαι σε αυτό το τριήμερο μια συζήτηση για το εάν έχει μια κυβέρνηση διαδηλωμένη να τελειώνει η συζήτηση και η κυβέρνηση να έχει άλλη σύνθεση από αυτή που είχε όταν ξεκίνησε η συζήτηση. Νομίζω ότι το κυρίαρχο στοιχείο όλης αυτής της εβδομάδας δεν πρέπει να είναι η πολιτική ή μικροπολιτική απολογισμή του κάθε κόμματος. Είναι η προσπάθεια που να κάνει συνολικά το πολιτικό σύστημα να ξαναφτιάξει τη σχέση εμπιστοσύνης που έχει με την κοινωνία. Δεν μας πιστεύει ο κόσμος, ακόμη και όταν λέμε την αλήθεια. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, το οποίο νομίζω έγινε πολύ ορατό αυτή την εβδομάδα. Θεωρώ ότι ο Πρωθυπουργός έκανε μια ειλικρινή προσπάθεια, απευθυνόμενος προς επιζήσαντες, γονείς θυμάτων, οικογένειες και γονείς παιδιών που έχασαν τη ζωή τους στα Τέμπη, να απαντήσει σε όλη τη συνωμοσιολογία, σε μια σειρά από ερωτήματα τα οποία είτε καλοπροαίρετα είτε κακοπροαίρετα κάποιος θέλει στο δημόσιο διάλογο και οφείλουν να απαντηθούν, και να γνώρισε ότι εδώ και αρκετό καιρό δεν έχει γίνει αρκετά καθαρό, δεν έχουν δοθεί αρκετά καθαρές απαντήσεις για αυτά τα ζητήματα, οπότε νομίζω ότι έχει μια αξία να τα συζητήσουμε, αν θέλετε, και πιο συγκεκριμένα. Βέβαια, βέβαια. Αν συμφωνείτε. Βέβαια. Κύριε Σπίρτζη, να πάρουμε και ένα εισαγωγικό σχόλιο από τον κύριο Σπίρτζη. Εσείς ούτως ή άλλως, τέλος πάντων, εμπλέκετε το όνομά σας και με την έννοια ότι διατελέσατε Υπουργός Μεταφορών. Βρίσκεται στο τραπέζι το δημόσιο και μια πρότασή σας για με ποιον τρόπο θα μπορούσατε τέλος πάντων να εξεταστούν και τυχόν δικές σας ευθύνες. Κύριε Μελιγκόνη, κοιτάξτε, νομίζω, εγώ θέλω να πάρω την καλοπροαίρετη πλευρά που είπε ο κύριος Υπουργός. Δεν το έπεισε όμως την αδεμεγρότερη αυτό. Και δεν έπεισε ούτε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι. Πρώτον, γιατί όταν λέμε σεβόμαστε τη δικαιοσύνη, ακόμη και αν κάνει πλημελώς τη δουλειά της, κατά τη γνώμη μου, όπως οι Ευρωπαίοι εισαγγελέες, οφείλεις να τη σεβαστείς. Ναι. Άρα, γιατί απορρίφθηκε η πρόταση για την προανακριτική που κατέθεσε και ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΕΛ? Ένα. Τότε, δεύτερο. Στην αρχή της διαδικασίας. Στην αρχή της διαδικασίας. Ναι. Και δεύτερο είναι αυτό. Νομίζω ότι ζούμε τις συνέπειες, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία έπεσε στο λάκκο που προσπαθούσε να σκάψει για άλλους. Τις πρώτες μέρες έκανε μια καμπάνια που είναι ο Σπίρτζης για να δεν κάνει διάχυση ευθυνών σε σχέση με την 717, και στη συνέχεια έπεσε στο λάκκο που ίδια έσκαψε. Και αναγκάστηκε ο Πρωθυπουργός χθες, και λυπάμαι γι' αυτό, ειλικρινά, που ένας Πρωθυπουργός ανεβαίνει στο βήμα του Κοινοβουλίου και δεν δίνει απαντήσεις και λέει ψέματα. Και σε μάλιστα, τι είπε ψέματα? Θα σας πω. Και μάλιστα λέει ψέματα ικτρά που δεν μπορεί να τα αποδείξει. Είπε, ας πούμε, ότι εγώ υπέγραψα 6 παρατάσεις για την 717. Ναι. Δεν έχω υπογράψει ούτε μία. Δεν είχα αρμοδιότητα να υπογράψω. Το ερώτημα είναι, δεν υπάρχει έγγραφο ούτε υπαλλήλου του Υπουργείου για την 717. Ναι. Αυτά ήταν δουλειά της Εργοσέ. Το ερώτημα είναι, γιατί υπέγραψε ο κ. Καραμαλής? Γιατί έδωσε claims στη συνέχεια, αποζημιώσει τον εργολάβο ο κ. Καραμαλής, και μάλιστα για την περίοδο στην οποία η Εργοσέ είχε καλέσει την κοινοπραξία των αναδόχων να τους βγάλει έκπτωτος. Αλλά πέρα από αυτά, που είναι διαδικαστικά, αν θέλετε, την γνώμη για την 717, και κακώς ο Κυριάκος Μητσοτάκης για να δικαιολογήσει τα δικαιολόγητα είπε ψέματα, είναι ντροπή αυτό για το Κοινοβούλιο, δεν απάντησε μια σειρά από ερωτήματα. Εκεί ο ίδιος τα χαρακτήρισε δευτερεύοντα ή, αν θέλετε, λαϊκίστικα, δεν ξέρω εγώ πώς, αλλά οφείλει να δώσει μια απάντηση. Ναι. Πάλι καλοπροαίρετα. Προφανώς το βράδυ του δυστυχήματος ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν είχε στο μυαλό του, να αποδεχτώ εγώ αυτό που λέει, ότι θα πάει κάποιος να πάρει τις συνομιλίες, αλλά κάποιος πήγε και τις πήρε, κύριε Μελιγκόνη. Και ο Πρωθυπουργός πρέπει να απαντήσει ποιος πήγε και τις πήρε. Ακούσαμε στην Εξεταστική Επιτροπή τον κύριο Τερζάκη να λέει ότι εκείνος πήγε και τις πήρε. Τι ήταν ο κύριος Τερζάκης τότε που πήγε και τις πήρε? Όσο, τι πήγε και πήρε? Όποιος ήθελε πήγαινε και έπαιρνε τις συσκευές καταγραφής των συνομιλιών. Μπήκανε ερωτήματα σε σχέση με το γιατί μεταφέρθηκαν τα τρένα, που υπήρχαν στοιχεία, γιατί μεταφέρθηκε χώμα. Δεν έπρεπε να δοθεί μία απάντηση σε όλα αυτά?
Και πρόσθετα με αυτά, υπάρχουν και άλλα ζητήματα που κατατέθηκαν στη Μομφή που επίσης δεν απαντήθηκαν. Δεν πιάστηκαν καν. Και δεν μιλάω μόνο για τα πολιτικά θέματα της ακρίβειας και όλα τα υπόλοιπα. Μιλάμε για τα mail που δόθηκαν στη Νέα Δημοκρατία από το Υπουργείο Εσωτερικών και συνέχεια σε υποψήφια ευρωβουλευτή. Να μείνουμε λίγο στα Τέμπη για να δοθούν κάποιες απαντήσεις. Ναι. Ωραία. Μπορώ να αυτολογώ. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, καταρχάς να δεχτώ αυτό που λέει ο κύριος Πίρτζης, ότι δεν υπέγραψε ο ίδιος, υπέγραψε ο οργανισμός. Ναι, αλλά είπε ο Πρωθυπουργός. Τον οποίο εποπτεύει το Υπουργείο σας τότε. Είπε ο Πρωθυπουργός. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε. Είπε ψέματα ο Πρωθυπουργός. Ακούστε. Να το πούμε όπως είναι. Ναι, να το πούμε. Ο οργανισμός ο οποίος εποπτεύατε τότε ως Υπουργός, υπέγραψε 6 παρατάσεις. Ναι. Σωστά. Ναι. Φαντάζομαι ότι δεν. Και σωστά τις υπέγραψε. Φαντάζομαι δεν λειτουργούσε μόνος του. Κάνετε λάθος, κύριε Γερανάκη, γιατί ο συγκεκριμένος οργανισμός, αφήστε με να σας πω, από τότε που έγινε και μάλιστα με δική σας νομοθεσία της Νέας Δημοκρατίας, είναι και κύριος του έργου, είναι και η προϊσταμένη αρχή, ο ίδιος. Επομένως, δεν έχει εποπτεία των έργων από το Υπουργείο, γι' αυτό και δεν κοινοποιούσε και τίποτα. Επανέρχομαι όμως. Ρωτάω. Τα έχω πει αυτά και στην προανακριτική και στην εξεταστική και δημόσια κτλ. Επανέρχομαι όμως. Γιατί ο Πρωθυπουργός εμένει σε ένα ψέμα για να καλύψει τον κύριο Καραμαλή που υπέγραψε. Άρα λειτουργούσε, λέτε, ανεξάρτητα. Από την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου. Το θεσμικό πλαίσιο το λέει αυτό. Με ενημέρωνε, προφανώς συζητούσαμε, για όνομα του Θεού, είχα πλήρη εικόνα. Λειτουργήσαν απολύτως σωστά οι διοικήσεις επί ΣΥΡΙΖΑ για αυτά που έκαναν. Τα έχω πει χιλιάδες φορές. Αλλά όταν ο Πρωθυπουργός, για να καλύψει μια πράξη του κύριου Καραμαλή, του πρώην Υπουργού του, δεν λέει την αλήθεια και λέει ψέματα από το βήμα της Βουλής, κάτι σημαίνει αυτό. Εγώ δεν έχω καταλάβει όμως. Επί Σπίρτζη, ο Εργοσέ λειτουργούσαν εξάρτητα, ας πούμε, η διοίκησή του. Όχι, επί Καραμαλή έπρεπε. Ενώ επί Καραμαλή δεν λειτουργούσαν εξάρτητα και έχει την ευθύνη ο Υπουργός για όλα. Δεν όφιλε ο Υπουργός, να το ξαναπώ, να υπογράψει καμία παράταση τη σύμβαση. Αποκλειστικά υπεύθυνη γι' αυτό ήταν η Εργοσέ. Γιατί υπέγραψε, δεν έχει απαντηθεί. Και κυρία Κυριανάκη, να σας πω κάτι. Εγώ νομίζω ότι όσοι υπηρετήσαμε σε θέσεις ευθύνης, όσοι υπηρετούν ή όσοι θα υπηρετήσουν, και νομίζω ότι αν θέλουμε να χτίσουμε μία άλλη σχέση με την κοινωνία, πρέπει να είναι έτοιμοι να απολογηθούν για οποιοδήποτε έργο ή πράξη τους στη θητεία τους. Επομένως, με αυτή την αρχή, αν θέλουμε τώρα, αυτό δεν έχει να κάνει σωστά, με κόμματα. Έχει να κάνει. Γι' αυτό παραιτήθηκε ο κύριος Καραμαλής. Με την προσωπικότητα, ναι. Αλλά από εκεί και πέρα είχαμε ένα χειρισμό από τη Νέα Δημοκρατία, σε αυτό δεν φταίει ο κύριος Καραμαλής, που δεν έδειξε μια τέτοια διάθεση. Αποκλείστηκαν μάρτυρες από την Εξεταστική Επιτροπή, κακώς. Για ποιο λόγο. Δεν έγινε αποδεχτή προηγούμενα η προανακριτική, ενώ το ζητούσε όλη η αντιπολίτευση και εγώ, που το όνομά μου ήταν μέσα στην επιστολή της Ευρωπαϊκής Αγγελίας για δευτερεύον θέμα, αλλά δεν έχει σημασία. Ωραία. Νομίζω ότι όφιλε η Ευρωπαϊκή Αγγελία να τεκμηριώσει αυτά που γράφει, δεν τα τεκμηριώνει, κακώς. Πήρα μια πρωτοβουλία για να γίνει ειδική επιτροπή, όπως προβλέπει το Σύνταγμα. Το άρθρο 86, παράγραφος 5. Με ανώτατους δικαστικούς, με απόφαση του Κοινοβουλίου. Η πρώτη αντίδραση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου ήταν το κάνω εκ του ασφαλούς. Δηλαδή, είναι μερικά πράγματα, κύριε Μελιγκόνη, ακούστε να δείτε, που ξεπερνάνε, αν θέλετε, τη γραμμή. Και ξεπερνάνε τη γραμμή γιατί εδώ δεν πρέπει να τα λέμε μόνο στα λόγια. Πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένες πράξεις. Δεν υπάρχει παραγραφή όμως. Μέσα στη διάταξη του Συντάγματος. Ναι. Βάλτε, διαβάστε τη. Ναι, ναι. Προβλέπετε. Και η παραγραφή, λέει, αν για οποιοδήποτε λόγο, ναι, μεταξύ αυτών και η παραγραφή δεν έχει ολοκληρωθεί η δίωξη, ναι, τότε μπορεί με αίτημα του ιδίου να συσταθεί ειδική επιτροπή ή και των συγγενών του, των εκκληρονόμων του. Άρα δεν το κάνετε εκ του ασφαλούς. Όχι, προφανώς δεν το κάνω εκ του ασφαλούς. Αλλά αυτό είναι ένα ζήτημα, αν θέλετε την άποψή μου, που θα το κρίνουν τα δικαστήρια, συνταγματολόγοι. Ναι. Εδώ νομίζω ότι έχουμε όλη την ευθύνη. Και την έχουμε απέναντι στους γονείς που δίνουν και τους συγγενείς που δίνουν μία μάχη ζωής, απέναντι στη μνήμη των θυμάτων, αλλά απέναντι και στην ελληνική κοινωνία. Στο 1,5 εκατομμύριο συμπολιτών μας που υπέγραψαν για να αλλάξουν οι συνταγματικές προβλέψεις, να αλλάξουν οι ασυλίες, να μην υπάρχει μία ιδιαίτερη αντιμετώπιση σε τέτοια ζητήματα.
αν έχεις δημόσια θέση. Και επειδή δεν θέλω να λαϊκίζω, προφανώς πρέπει να υπάρχει ένα φίλτρο, διότι δεν μπορεί στον κύριο Κυριανάκη που είναι στη θέση που είναι τώρα, όποιος θέλει, είτε είναι συμφέρον, ναι, ναι, είτε είναι πολιτικός αντίπαλος, να πηγαίνει να του κάνει μια μήνυση και να τρέχει στα δικαστήρια. Έτσι, αλλά είναι άλλο αυτό και άλλο αυτό να χρησιμοποιείται προκειμένου να υπάρχει και η αίσθηση, αλλά και στην πράξη μερικά πράγματα της συγκάλυψης. Νομίζω δεν έχουμε δικαίωμα να δώσουμε τέτοια αίσθηση και στην κοινή γνώμη, στον ελληνικό λαό και βέβαια στους ανθρώπους που δίνουν τον αγώνα τους, που έχασαν τους δικούς τους. Κύριε Κυριανάκη, δεν αισθάνεστε κι εσείς ότι υπάρχουν διάφορα ερωτήματα τα οποία έχουν μείνει αναπάντητα? Εγώ δεν θα πω από τον Πρωθυπουργό, γενικώς. Δηλαδή, το γιατί η πλειοψηφία στην εξεταστική έκοψε μάρτυρες, σε τελική ανάλυση το λένε τόσο πολύ τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που εγώ αν ήμουν στη θέση σας και δεν είχα κάτι να κρύψω, θα τους καλούσα ακόμη και για να μην τα ακούω. Όσους θέλετε, 100, πάρτε τους. Ένα χρόνο εξεταστική. Λοιπόν. Μαθαίνουμε ξαφνικά ότι έχει παγώσει η εσωτερική έρευνα στον ΟΣΕ για το πώς έγινε η διαρροή, με το πρόσχημα ότι, ή τέλος πάντων με την επίκληση της ανεξελίξης δικαστικής έρευνας. Λες και, ας πούμε, στην υπόθεση του Ασημακοπούλου Γκέιτ, τρεις έρευνες τρέχουν. Δεν αναιρεί το ένα το άλλο. Και επίσης μπερδεύουμε διαρκώς τι σημαίνει ανθρώπινο λάθος, που προφανώς έγινε ανθρώπινο λάθος, και τι σημαίνει το ότι δεν λειτουργούσαν οι υπόλοιπες δικλείδες ασφαλείας για όταν κάνουμε λάθη εμείς οι άνθρωποι. Γιατί αυτό είναι το θέμα. Ωραία, να ξεκινήσω. Θα απαντήσω και στα τρία. Θα ξεκινήσω από το τελευταίο. Κάθε μέρα, κάθε πρωί, νωρίς, δεκάδες, εκατοντάδες σταθμάρχες πηγαίνουν στους σταθμούς του ΟΣΕ και κάνουν τη δουλειά τους. Ναι. Και βάζουν τα τρένα στις σωστές γραμμές. Mm-hmm. Αυτό το κάνουν πριν την υπογραφή της Σύμβασης 717, την κάνουν κατά την υλοποίηση της Σύμβασης 717, την κάνουν και τώρα, μετά την ολοκλήρωση της Σύμβασης 717. Από τον Τρικούπη 717. Μέχρι τώρα. Έτσι. Ναι. Αυτό κάνουν λοιπόν... Και σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο, φυσικά. Σε όλο τον κόσμο γίνεται αυτό. Δεν είναι από τότε που υπάρχουν τρένα. Ναι. Είναι πρωτοτυπία, όχι και σήμερα, της χώρας μας. Και το έκαναν, θυμίζω, για πάρα πολλά χρόνια, με μία γραμμή. Ναι. Με μία γραμμή. Λοιπόν, η Ελλάδα δεν έχει ένα πολύπλοκο σιδηροδρομικό σύστημα. Έχει δύο γραμμές. Μία πάει βόρεια, μία πάει νότια. Δεν είναι δύσκολο. Ναι, ναι. Την εποχή του δυστυχήματος, το τοπικό σύστημα τηλεδιοίκησης, δηλαδή το σύστημα αυτόματης χάραξης, να το πω έτσι, το οποίο για τα λίγα λεπτά της ώρας που ήταν στην διοίκησή του, ας πούμε, στη διοίκηση αυτού του σταθμάρχη, ο Μοιραίος Συρμός, έβλεπε εκείνη την ώρα με σήμανση ότι ήταν στη λάθος γραμμή. Ήτανε στο πόστο του, δεν ήταν στο πόστο του. Έβλεπε αυτό που έπρεπε, δεν έβλεπε αυτό που έπρεπε. Θα το κρίνει δικαιοσύνη. Το κρίσιμο εδώ, κύριε Μελιγκόνη, ποιο είναι? Αν αυτός ο άνθρωπος, όπως όλοι οι συνάδελφοί του, κάθε μέρα επί χρόνια, έκανε σωστά τη δουλειά του και έβαζε το τρένο στη σωστή γραμμή, δεν θα είχαν χάσει 57 άνθρωποι τη ζωή τους. Αυτό είναι το σημαντικό. Αν ο επόπτης, ο οποίος ήξερε από ό,τι φαίνεται, μετά από λίγες εβδομάδες που ήταν στη δουλειά αυτός ο σταθμάρχης, ότι ενδεχομένως είναι λίγο άπειρος, προβληματικός, ό,τι, έκανε και αυτό τη δουλειά του, και αντί να σβήνει με μπλάνκο την βάρδια του εκείνο το βράδυ, ήταν στο πόστο του, ενδεχομένως να είχαμε ένα δεύτερο μάτι, το οποίο θα μπορούσε να αποτρέψει το μοιραίο δυστύχημα. Αυτά τα δύο απλά, από τις 13 δικλείδες που έχει αναφέρει το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής και έχει αναφέρει πολλές φορές και ο πρώην Υπουργός, ο κ. Καραμαλής, για τις 13 δικλείδες, τεχνικές δικλείδες, οι οποίες παραβιάστηκαν εκείνη την ημέρα, ναι, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους όλα αυτά τα παιδιά. Εγώ σας ανέφερα μόλις δύο. Μόλις δύο. Το θέμα είναι αν είναι μόλις δύο. Δηλαδή, αν θα τα έκανε όλα αυτά, αν δεν ήταν 58 και αν δεν είχε βάλει την υπογραφή του ο κύριος Καραμανλής να πάει εκεί ένας άνθρωπος εκτός ορίου ηλικίας. Πάμε λοιπόν στον άλλο μύθο, το σύστημα τηλεδιοίκησης που κάηκε τον Ιούλιο του 19 και με το οποίο όχι απλώς τα έβλεπε, θα χτύπαγε καμπανάκι όπως έγινε προχθές στην Νορβηγία. Καταρχάς. Και αν βεβαίως άκουγε τον κύριο Τσαλίδη, τον κύριο Σπηλιόπουλο και τον κύριο Γενιδούνια και τους υπόλοιπους μηχανοδηγούς. Εκείνη δεν την είναι ώρα και άλλα στο πόστο του. Ήταν μοιραίο ο σταθμάρχης. Αν ήταν στο πόστο του σταθμάρχης, ναι, θα έβλεπε το καμπανάκι, θα έβλεπε το φως, τη σήμανση. Ναι. Ότι είναι στην ίδια γραμμή, δύο τρένα θα πάνε να συγκρουστούν. Θα το έβλεπε. Mm-hmm. Λοιπόν, πάμε στο θέμα, τον άλλο μύθο. Ότι είναι ρουσφέτη, λέει, του Καραμαλή.
και της Νέας Δημοκρατίας και τον έβαλε με το έτσι θέλω. Ρουσφέτη έχουμε, πραγματικά τη συχαίνω με αυτή τη λέξη, αλλά εν πάση περιπτώσει έχουμε όταν υπάρχουν ας πούμε για 30 θέσεις, υπάρχουν 100 υποψήφοι, 1000 υποψήφοι και βάζει ένα κόμμα τους δικούς του. Ναι. Βάζει το Πασόκ τους Πασόκους, η Νέα Δημοκρατία τα γαλάζια παιδιά, ο ΣΥΡΙΖΑ τους Σιριζέους ή όποιους κρίνεται εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, εδώ είχαμε 36 θέσεις που είχαν προκηρυχθεί διότι ο ΑΣΕΠ καθυστερούσε και έλειπαν σταθμάρχες από τα πόστα τους και ήρθαν δύο. Προκήρυξε η ΕΡΓΟΣΕ, ο ΣΕ, το Υπουργείο, δεν ξέρω, 36 θέσεις, ήρθαν δύο. Ναι. Θα μπορούσαν να έχουν πάει 36. Πού είναι το Ρουσφέτη ακριβώς? Πού είναι ακριβώς, πού είναι η εξυπηρέτηση? Η παρατυπία, να σας πω που είναι, από αυτά που έχω παρακολουθήσει την εξεταστική, είναι ότι η προκήρυξη που έγινε είχε όριο ηλικίας και ο συγκεκριμένος μοιραίος σταθμάρχης είχε υπερβεί αυτό το όριο ηλικίας. Εκεί είναι, αν θέλετε, το ερώτημα. Υπήρχε άλλος υποψήφιος. Αλλά με τα χαρακτηριστικά που χρειάζεται. Δεν έχει αυτό όμως τι σημαίνει, δηλαδή, αν κάνετε προκήρυξη για οδηγούς. Όταν έχει μια κοινή θέση. Και κάνουν τα χαρτιά τους δύο που δεν έχουν δίπλωμα. Κύριε, θα τους βάλετε στο λεωφορείο χωρίς δίπλωμα επειδή έχουν διαβερθεί μόνο αυτοί. Όχι, έχετε δίκιο σε αυτό. Έχετε δίκιο. Σε κάθε περίπτωση. Όταν έχει κενές θέσεις. Κενές θέσεις. Και πρέπει αυτή η θέση να καλυφθεί με άνθρωπο. Γιατί ο σταθμός χρειάζεται άνθρωπο. Ναι. Το έχετε περάσει γιατί έχετε διατελέσει υπουργός. Το καταλαβαίνω. Και κάνει προκήρυξη για να έρθουν δημόσιοι υπάλληλοι. Και δεν έρχονται. Και ο ΑΣΕΠ καθυστερεί κλπ. Τι κάνεις αν έχεις ευθύνη? Δεν έχεις ευθύνη να στελεχώσεις. Βέβαια έχεις ευθύνη να στελεχώσεις. Επομένως, επειδή δεν είχαμε μνημόνιο από το 19 και μετά, όφιλε η Νέα Δημοκρατία και νομίζω είναι μια συζήτηση που δεν έχει γίνει. Ναι. Όφιλε σε τέτοιους οργανισμούς, σε τέτοιους φορείς, όπως είναι ο ΟΣΕ, όπως είναι η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, όπως είναι θέσεις που σχετίζονται με δημόσια ασφάλεια, να τις στελεχώσει. Γιατί δεν τις στελέχωσε, κύριε Μελιγκόνη? Και εδώ πρέπει να πούμε μερικές αλήθειες. Και πρέπει να πούμε μερικές αλήθειες, γιατί μόνο έτσι νομίζω μπορούμε να προχωρήσουμε μπροστά ως κοινωνία και ως πολιτικό σύστημα. Mm-hmm. Ωραία. Αν μπείτε και κάνετε μια έρευνα στο διαδίκτυο, θα δείτε ότι ο κύριος Καραμαλής, ο κύριος Καραγιάννης, ο κύριος Σταθόπουλος και ο ίδιος ο κύριος Μητσοτάκης είχαν εξαγγείλει ότι θα δώσουν μέρος της συντήρησης και της λειτουργίας μέσος ΔΙΤ σε ιδιώτη. Mm-hmm. Είναι προφανές λοιπόν ότι ήταν επιλογή να μην στελεχωθεί ο ΟΣΕ όταν ένα μεγάλο κομμάτι της δραστηριότητας του ΟΣΕ θα δινόταν σε ιδιώτη. Μπείτε, κύριε Γυρανάκη, είναι στο πρόγραμμά σας. Δεν είναι στο δικό μας πρόγραμμα. Ήταν επιλογή να μην στελεχώσουμε τον ΟΣΕ. Ήταν επιλογή να μην στελεχώσουμε τον ΟΣΕ γιατί θα δίνατε δεν αυτή τη δραστηριότητα. Δεν έμεινε αδρανής ο υπουργός όταν είδε τον ΑΣΕΠ να καθυστερεί. Δεν κάνατε προσλήψεις, κάνατε μετατάξεις. Εμείς κάναμε... Έγιναν και προσλήψεις. Όχι, έγιναν και προσλήψεις. Μας κατηγορήσατε ότι αυτές οι προσλήψεις δεν ήταν μονίμων. Η μόνιμη έργα των ΑΣΕΠ. Ο ΑΣΕΠ καθυστερεί, το ξέρετε, το έχετε περάσει. Βεβαίως. Άρα αυτό τι σημαίνει? Ότι με το που αναλάβατε τη διακυβέρνηση της χώρας έξω από τα μνημόνια, που δεν είχατε τον περιορισμό 1 προς 10 και 1 προς 5 που είχαμε εμείς, που δεν είχατε να καλύψετε γιατί είχαν προβλεφθεί μέχρι το 19 από τη δική μας κυβέρνηση θέσεις στη γονατισμένη υγεία και παιδεία, έπρεπε να καλυφθούν τέτοιοι οργανισμοί που σχετίζονται με τη δημόσια ασφάλεια. Αλλά και σε κάθε περίπτωση, για να δούμε τα νούμερα. Το 18 είχαμε 1.400 εργαζόμενους, κύριε Μελιγκόνη. Ναι. Δεν είχαμε κανέναν με μπλοκάκι που να είναι σταθμάρχης, κλειδούχος, να είναι σε τέτοια κρίσιμη θέση. Mm-hmm. Όσοι ήταν με συμβάσεις έργου, όχι με μπλοκάκι, ναι, ήταν για την καθαριότητα ή ήταν για τη φύλαξη. Mm-hmm. Ωραία. Πόσοι είχαν φτάσει την ημερομηνία του μοιραίου δυστυχήματος? Κάτω από 700. Ναι. Ο οργανισμός αυτός λοιπόν, που δεν είχαν ολοκληρωθεί τα ηλεκτρονικά συστήματα, και εκεί πρέπει να γίνει μια κουβέντα, και γιατί δεν ολοκληρώθηκαν, αλλά και για τον τρόπο που βγήκαν οι διαγωνισμοί από τους Ολυμπιακούς μέχρι σήμερα. Λοιπόν, ένας οργανισμός λοιπόν που έπρεπε να έχει 2.000 άτομα μόνιμο και εκπαιδευμένο προσωπικό, έχει 1.400 άτομα το 18. Όταν τα πηγαίνεις κάτω από τα 700, καταραίει. Ναι. Όταν έχεις τέτοιες συνθήκες λοιπόν και σου λείπουν και οι ασφαλιστικές δικλείδες λειτουργίας, όπως είναι το σύστημα τηλεδιοίκησης που είχε καεί, το παλιό σύστημα τηλεδιοίκησης, έτσι, όπως είναι το κέντρο της Καρόλου, παίρνεις άλλα μέτρα. Ποια είναι τα άλλα μέτρα που παίρνεις? Μειώνεις την ταχύτητα, κάνεις αποκλειστικές ζώνες
μέσα στο σιδηροδρόμο, δηλαδή από σταθμό σε σταθμό, να μην κινείται δεύτερο τρένο σε αντίθετη κατεύθυνση, ας είναι διπλή γραμμή. Κλείνεις μικρότερους σταθμούς και μεταφέρεις το προσωπικό σου κεντρικούς σταθμούς για να έχεις δύο σταθμάρχες στα βάρδια. Μειώνεις τα δρομολόγια. Λοιπόν, αυτά ποιος τα έκανε μετά το δυστύχημα, η ίδια κυβέρνηση. Η ίδια κυβέρνηση πήρε αυτά τα μέτρα μετά το δυστύχημα. Λοιπόν, αυτά έπρεπε να έχουν ληφθεί κατά τη γνώμη μου νωρίτερα, ώστε με τις απώλειες που υπήρχαν στα παλιά ηλεκτρονικά συστήματα να καλυφθούν. Και μπαίνει και ένα θέμα, ξέρετε, με τα ηλεκτρονικά συστήματα. Ναι. Τα ηλεκτρονικά συστήματα προφανώς εισφέρουν στην ασφάλεια ενός δικτύου, έτσι δεν το συζητάμε, αλλά υπάρχει ένα μεγάλο αλλά. Και δεν μιλάω για το αν έχουν χαλάσει, αν έχουν συντηρηθεί ή οτιδήποτε άλλο. Δεν είναι αυτά συστήματα καθολικής εφαρμογής. Δηλαδή, δεν λέει ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση, ούτε κανένας, ότι αν δεν έχω αυτά τα συστήματα, δεν λειτουργεί ο σιδηροδρόμος. Δεν προβλέπεται σε μεγάλα τμήματα του δικτύου μας, Θεσσαλονίκη-Αλεξανδρούπολη, Θεσσαλονίκη-Φλόρινα, να έχουμε τέτοιου είδους συστήματα. Πού προβλέπεται να μπαίνουν, κύριε Μελιγκόνη, όπου έχουμε εμπορευματικές μεταφορές, δηλαδή έχουμε στο Πειραιά στη Θεσσαλονίκη ή στο Αθήνα Πάτρα, που είναι στο διευρωπαϊκό δίκτυο, γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει να αυξήσει τη χωρητικότητα των σιδηροδρομικών γραμμών. Μάλιστα. Άρα, εδώ γιατί πρέπει να τα λέμε όλα, εδώ έχουμε να κάνουμε, αν θέλετε τη γνώμη μου, με μια κατάσταση η οποία ο ΟΣΕ πρέπει να έχει τόσο έμπειρο, εκπαιδευμένο και ικανό προσωπικό, ώστε έχει ή δεν έχει τα συστήματα, και όχι μόνο ΟΣΕ, έχει ή δεν έχει τα συστήματα ο σιδηρόδρομος να λειτουργεί με ασφάλεια. Αν είσαι σε μια υπεύθυνη, κρίσιμη θέση, είτε του διοικητή του ΟΣΕ, είτε του υπουργού, και διαπιστώνεις ότι τέτοιου είδους δραστηριότητες δεν έχουν ασφάλεια, κλείνεις τη δραστηριότητα μέχρι να έχει τα δεδομένα που διασφαλίζουν την ασφαλή λειτουργία. Λοιπόν, επειδή έχουμε δύο λεπτά, δύο σύντομες απαντήσεις. Στην εξής ερώτηση, για να μην είναι μόνο θεματικό. Εγώ σας προστάω μια απάντηση για τα άλλα ερωτήματά σας, απλά προτίμησα να μην διακόψω τον κύριο Σπίρτζη. Τι προτιμάτε? Να σας κάνω αυτή τη γενική ερώτηση. Εσάς είναι και το χαρτοφυλάκι, έχουμε κάνει και πολύ ωραίες συνεντεύξεις για το πώς σε λίγο θα γίνονται μεταβιβάσεις με ένα κλικ κλπ. Αναρωτιέμαι λοιπόν, όταν γίνονται, γίνονται σήμερα ψηφιακές μεταβιβάσεις με λίγα κλικ μένα. Ναι, εντάξει. Πόσο λοιπόν υπονομευτικό σε όλο αυτό που πάει να γίνει, είτε λέγεται GovGR, είτε λέγεται ηλεκτρονική υπογραφή, είτε οτιδήποτε, είναι να κουβεντιάζουμε εν έτη 2023 για δύο τρένα που υπέστησαν, που συγκρούστηκαν με τοπικά, ή όταν μαθαίνουμε ξαφνικά ότι ένα κομματικό στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας πήρε από ένα Γενικό Γραμματέα Υπουργείου μία λίστα με τον ορισμό αυτού που λέμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα και την έδωσε σε μία υποψήφια ευρωβουλεύτρια. Δηλαδή, πώς μπορεί μετά ο πολίτης να πει, ναι, okay, να πάω να μεταβιβάσω το ακίνητό μου με δύο κλικ? Ούτε με ένα, ούτε με δύο. Με πέντε, καταλαβαίνετε τι ρωτάω. Το σημαντικό είναι ότι έχουμε διευκολύνει και ότι με τον ψηφιακό φάκελο μεταβίβασης ακινήτων οι μεταγραφές βγαίνουν σε μια εργάσιμη αντί για 10 και 12 μήνες. Κλείνει η παρένθεση. Καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει διάθεση να μιλήσουμε για το χαρτοφυλάκιό μου, παρότι είχα ανακοινώσει να κάνω, αλλά το κάνουμε άλλη μέρα, αν θέλετε. Δύο θέματα βάλατε. Καταρχάς, τι επιτρέπουν τα ψηφιακά συστήματα? Τα ψηφιακά συστήματα επιτρέπουν ανιχνευσιμότητα. Ανά πάσα στιγμή, όταν γίνει ένα λάθος, μπορείς να βρεις ποιος το έκανε, πότε το έκανε, τι ώρα το έκανε. Μία σειρά από στοιχεία τα οποία δεν τα έχεις στην έγχαρτη πληροφορία. Για παράδειγμα, αν έχεις σε χαρτί τα στοιχεία, ξέρω εγώ, όλων των ασθενών της Ελλάδος, τα έχεις σε χαρτιά, σε βιβλιοθήκες, και πάει κάποιος επιτίδιος, τα πάρει από μία βιβλιοθήκη και τα δώσει σε μια φαρμακευτική. Παρανόμως. Μπορείς να το βρεις? Όχι. Με τα ψηφιακά συστήματα, λοιπόν, και διαρροές από email μπορείς να βρεις. Εφόσον είναι διαβαθμισμένα. Όχι, εφόσον περνάνε όχι μέσα από ένα πληροφοριακό σύστημα. Ακριβώς, ακριβώς. Τα πληροφοριακά σύστηματα έχουν ψηφιακά πρωτόκολλα. Ακριβώς. Οι δημόσιοι υπάλληλοι και οι χειριστές, είτε είναι ιδιώτες ανάδοχοι, είτε δημόσιοι υπάλληλοι που τα χειρίζονται, έχουν ίχνος. Έχουν ψηφιακή υπογραφή, έχουν ίχνος. Αν έχεις τέτοιο σύστημα. Άρα λοιπόν, γι' αυτό και τόσο γρήγορα κινήθηκε και η έρευνα, για να μπορέσει να βρει στοιχεία για το από πού προέρχεται η διαρροή. Δεν έγινε πάντως
από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Έτσι, άρα λοιπόν, οι δομές του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης που χειρίζονται τώρα και την επιστολική δεν έχουν καμία απολύτως διαρροή. Θέλω να το καταλάβει εδώ ο κόσμος. Γιατί δεν πρέπει για κανένα κόμμα, για κανένα πολιτικό χώρο να διαταραχθεί το συμφέρον του Έλληνα πολίτη του εξωτερικού που θα ψηφίσει με επιστολική ψήφο. Δεν υπάρχει καμία απολύτως διαρροή, ούτε κανένας τρόπος να διαρρεύσουν στοιχεία από εκεί. Σαφής. Τώρα, τα τρένα είναι μια άλλη περίπτωση. Όπως σωστά είπε ο κ. Σπίρτζης, ανεξαρτήτως θα το κρίνει αυτό ο κόσμος, η δικαιοσύνη, ποιος καθυστέρησε, ποιος δεν καθυστέρησε. Ο κύριος Σπίρτζης προχώρησε λίγο τη σύμβαση, κατά τη γνώμη μου θα μπορούσε περισσότερο. Τι λίγο, 74%. Εντάξει, νομίζω ότι τα στοιχεία αποδεικνύουν κάτι άλλο. Κυρανάκη, δεν επειδή είναι, επειδή είναι επίλογος. Τα στοιχεία το λένε αυτό. Λοιπόν, τα στοιχεία λένε ότι ο Καραμαλής παρέλαβε περίπου 15 σταθμούς, παρέδωσε 38 και δύο από τα τρία περιφερειακά κέντρα τηλεδιοίκηση. Άρα την προχωρούσε τη σύμβαση. Την προχωρούσε τη σύμβαση. Και εντός του 23 τελείωσε η σύμβαση. Αυτή η σύμβαση δεν λύνει με ένα μαγικό ψηφιακό τεχνολογικό τρόπο όλα μας τα προβλήματα. Ακόμα και στο περιφερειακό κέντρο τηλεδιοίκησης της κεντρικής της Θεσσαλίας, αν ήταν έτοιμο, υπήρχε πάλι άνθρωπος. Αν και αυτός ο άνθρωπος δεν ήταν στο πόστο του, πάλι είχαμε πρόβλημα. Μάλιστα. Τα ψηφιακά συστήματα λοιπόν είναι εκεί για να βελτιώνουν, να διευκολύνουν, να ενισχύουν τις δυνατότητές μας. Τρένα μπαίναν σωστή γραμμή και πριν τη σύμβαση 717 και πριν τον προηγούμενο αιώνα. Άρα λοιπόν την τεχνολογία τα χρησιμοποιούμε όχι για να νύπτουμε τα σχήρας μας και να λέμε δεν έχω ευθύνη, φταίει η τεχνολογία. Χρησιμοποιούμε για να βελτιώνουμε, να απλοποιούμε, να διευκολύνουμε τις ζωές μας. Τελευταίο σχόλιο για την προανακριτική και την εξαστική. Ναι. Και θεωρώ ότι είναι βασικό στοιχείο που έχει διαταράξει την εμπιστοσύνη πολιτικού συστήματος και κοινωνίας. Δεν μπορεί να ζητάμε από βουλευτές οποιοδήποτε κόμματος, οποιασδήποτε εκάστοτε πλειοψηφίας, να παίζουν το ρόλο του εισαγγελέα και αυτό να περιμένουμε κοινωνία να το κρίνει αντικειμενικό. Άρα, γιατί εξεταστική και η προανακριτική έχουν τις ίδιες συνθέσεις. Άρα μπορούσαν να στείλουν όσους λοιπόν, εμπλέκονται στη δικαιοσύνη. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία έκανε ένα μεγάλο βήμα με την αναθεώρηση του συντάγματος, που στο άρθρο 86 για την ευθύνη των υπουργών αφαίρεσε τα προνόμια που είχαν οι υπουργοί για τις παραγραφές. Και πλέον έχει ο υπουργός και ο πρώην υπουργός την ίδια παραγραφή με τον απλό πολίτη. Άρα λοιπόν και η επόμενη κυβέρνηση να έρθει μπορεί να κάνει δίωξη. Βάλτε μια τελεία, ναι. Έτσι. Και επίσης θυμίζω ότι έχει καταργηθεί η βουλευτική ασυλία για κακουργήματα και για αγωγές. Μισή φράση για να κλείσουμε. Θα πω ένα καλό για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κύριε Μελγκό. Μπα, ναι. Για πείτε για να κλείσουμε. Θα πω ένα καλό. Κατάφερε με την πολιτική του, με την προσβολή στη δημοκρατία και με τις πράξεις του, να ενώσει και να εκφραστούν ενιαία τα κόμματα του προοδευτικού κόσμου που είναι στο κοινοβούλιο. Και νομίζω αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Το θέμα είναι ότι από την πλευρά των κομμάτων του προοδευτικού κόσμου πρέπει να υπάρχει συνέχεια, πρέπει να υπάρχει προγραμματική σύγκληση, πρέπει ο χώρος να συγκροτηθεί. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ και τους δύο πολύ για την ωραία συζήτηση.